Πάμε στην Άννα Μαρούλη τώρα, τη συνάδελφό μας από το sky.gr, να την καλημερίσουμε στην αίθουσα ειδήσεων. Γεια σου, Άννα, καλημέρα. Καλημέρα, Άννα, καλημέρα. Η Άννα μίλησε με ψυχολόγο της αστυνομίας, δεν θα πούμε το όνομά του, προστατεύει την πηγή της βεβαίως, ο οποίος έκανε και την περιγραφή του τι ακριβώς ψάχναν να βρουν στον 33χρονο, Άννα. Ακριβώς. Ο ίδιος μίλησε στο SkyGR και είπε ότι από την αρχή παρουσίαζε μια απουσία συναισθηματικής συνείδησης, μια απουσία συναισθήματος, και αυτό διαφαίνεται κιόλας και από τον τρόπο που σκότωσε τη σύζυγό του, την 20χρονη Καρολάιν, έχοντας επαφή σώμα με σώμα, και όπως σκότωσε το ίδιο με τον ίδιο τρόπο και το σκύλο του. Και τα δύο αυτά, καθώς και το ήταν στο χώρο και το μωρό, δείχνει αυτή την απουσία συναισθήματος. Δεν τον άγγιζε, λέει, όπως τα άγγιζε κάποιον άλλον σύζυγο που είχε δολοφονηθεί η γυναίκα του. Ναι. Επιπλέον μας εξηγεί ότι η κακοποίηση ζώων συνδέεται άμεσα με την κακοποιητική συμπεριφορά στους ανθρώπους. Είναι πάντα αυτό που λένε οι ψυχολόγοι, ότι άνθρωπος ο οποίος έχει κακοποιήσει ζώο ή έχει σκοτώσει ζώο, μπορεί να σκοτώσει και άνθρωπο. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση τα δύο, και μπορεί πολύ εύκολα να το κάνει. Και να σου πω, σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται και κάτι τέτοιο. Το χρησιμοποίησε και ως στοιχείο για να μπορέσει να δείξει ότι έχει όντως γίνει ληστεία. Ακριβώς αυτό. Αυτό που προβληματίζει, που τον προβληματίζει τον ίδιο, είναι το γεγονός της μεγάλης διαφοράς της ηλικίας του. Εκείνη, όταν γνωριστήκαν, ήταν 15-16 ετών και εκείνος κόντευε στα 30. Αυτό, όπως εξηγεί, λέει, δείχνει μια άνηση σχέση. Επίσης, από τη μεριά του, δείχνει ίσως ένα έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Ναι. Όπως εξηγεί, ένας άντρας που είναι μεγαλύτερος, είναι πολύ πιθανό να έχει και ένα κυριαρχικό ρόλο στη σχέση του. Και να επιζητούσε αυτό το ρόλο, δηλαδή μέσω μιας μικρότερης, εφόσον η Καρολάιν ήταν πολύ μικρότερη σε ηλικία. Ναι, επιζητούσε και τον κέρδιζε αυτό το ρόλο. Είναι ένα θολό σημείο. Λέει ότι παραξενεύει πως ένας άντρας σε αυτή την ηλικία έλκεται από ένα κορίτσι τη συγκεκριμένη ηλικία. Επίσης, ότι το γεγονός ότι ήταν 15 ετών, η Καρολάιν σε αυτή τη φάση, όπως εξηγεί, αναζητά και καθορίζει ένα παιδί τέτοιας ηλικίας, αναζητά και καθορίζει την ταυτότητά του. Επιπλέον, σε μια προσπάθεια ανάλυσης των δηλώσεων και κινήσεων, ο ψυχολόγος Ελλάς, των κινήσεων του Μπάμπεν Αγνωστόπουλου, ειδικά στις πρώτες δηλώσεις που έκανε, μας εξηγεί ότι πιάνει σε κάποια φάση με τα χέρια το πρόσωπό του. Ναι, τις είδαμε. Το είδαμε το πλάνο αυτό. Ο ίδιος λέει ότι και ψυχολόγος να μην είσαι, καταλαβαίνεις ότι δεν το νιώθει. Είναι κομμάτι εδώ του είναι, ρόλου. Αυτό είναι ακριβώς αυτό. Το πλάνο. Ότι είναι κομμάτι του ρόλου, ότι φαίνεται ότι προσποιείται, ότι είναι αυτό που πρέπει να δείξει και ότι όλες οι κινήσεις του δείχνουν έναν άνθρωπο που προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο και να υποστηρίξει αυτό που λέει. Όπως είπε, τόσο τα λόγια που έλεγε, όσο και τα κοπλιμέντα που έκανε για τους αστυνομικούς, είναι γιατί έλεγε αυτά που πίστευε ότι θα άρεσαν στον κόσμο. Μάλιστα. Για τους followers, το γεγονός ότι αυξήθηκαν και έχουν ξεπεράσει πλέον τους 18.000 στο Instagram του, ο ίδιος εξηγεί ότι υπάρχουν δύο ειδών ακολούθων. Η πρώτη είναι οι περίεργοι και οι άλλοι είναι όσοι θέλουν να εκφράσουν την οργή τους, εφόσον έμαθαν ότι ο δολοφόνος είναι ο ίδιος ο σύζυγος. Επιπλέον, για την γαμήλια φωτογραφία, την ανάρτηση που έκανε με τη λεζάντα που έλεγε «Για πάντα μαζί, καλό ταξίδι, αγάπη μου», ο ειδικός της Ελλάς εξηγεί πως είναι μάλλον αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να κάνει εκείνη τη στιγμή για να πάρει τον κόσμο με το μέρος του. Στην αρχή. Άρα δουλεύει πολύ το προφίλ του, όπως το έλεγε και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος πριν, δουλεύει πάρα πολύ με το τι θα πει ο κόσμος, δουλεύει πάρα πολύ το κομμάτι του social. Τη social κατάσταση. Λοιπόν, ακριβώς. Και ενσυνειδητός. Θα κάνει όλα αυτά. Επιπλέον, θα θέλαμε να διευκρινιστεί ότι ο ψυχολόγος σε καμιά περίπτωση δεν ανέφερε κομμάτια της δικογραφίας που δεν ήταν γνωστά και ότι δεν ανέφερε περιεχόμενο των συνομιλιών που είχε μαζί του. Και γενικά οι ψυχολόγοι, παιδιά, προσπαθούν να κάνουν ένα πολύ σοβαρό έργο. Και επιτελούν πολύ σοβαρό ρόλο. Και είναι και πολύ δύσκολος ο ρόλος τους. Και ότι τονίζει τον ενεργό ρόλο που θα πρέπει να έχουμε σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι κάποιος είναι πιο αδύναμος για να ζητήσει βοήθεια. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο. Αυτό πρέπει όλοι να μιλούμε όταν παρατηρούμε κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μπράβο για το ρεπορτάζ, Άννα Μαρούλη.